Sociedad de esto, basketball erdom, okupa para gutisme, finala metrisi, ya tin Master League, que prueba fumatos, que tal lo que no, y nacir está los Lockers, μεταξύ Φιωρεντίνα και Lockers, οι Lockers ξεκίνησαν με τρίποντο 0-3 το σκορ, μια πάσα παραδεί από το Γαλλί, την κλέβει ο Μινασίρης, ο οποίος θα φύγει μπροστά, θα δει οργανωμένη την άμυνα των Φιωρεντίνα και θα σταματήσει. Ένα ακόμα τρίποντο για τους Lockers, άστοχα αυτή τη φορά, θα βάζει το rebound. Καλής τώρα με την μπάλα. Καλής ψάχνει συμπαίκτη. Ωραία πάσα στο low post. Ένα μπλοκ που έχουμε εδώ. Και ο Αλεξανδρίδης για τους Lockers. Βγάζει τη γωνία στο Μινασίδη. Αυτός τον Τερζάκη, αν δεν απατώμε. Ο οποίος στον Τίλβο Γεωργίου, συγγνώμη, ο οποίος θα αστοχίσει. Έχουμε εδώ μια πάσα στο low post. Ωραία προσπάθεια. Κάτι και ο Ρετσίνα, τον Πάμπλο του Παπασιλείου, μειώνει σε 3-2. Η Lockers τώρα στην επίθεση. Μινασίδης Κατζαρίδης. Με το νούμερο 6 είναι ο Γιάννης ο Σιδερίδης για τους Lockers. Ο Μινασίδης πηδάει σε ένα επιθετικό, δεν καταφέρει να συγκρατήσει την μπάλα και η Φιωρεντίνα έχουν τον πρώτο λόγο. Μέχρι μέσα ο Μιλικούδης θα ευστοχίσει. Θα βάλει την ομάδα του μπροστά στο σκορ. Οι Lockers τώρα μπροστά. Μπάλα για την Κερκίνα. Πάσα στη Wingside, ένα τρίποδο με ταμπλό. Έχει ξεκινήσει πολύ δυνατά ο Παπασιλείου για την Κερκίνα. Το σκορ είναι 7-5 για τους πρωταθλητές του χειμώνα. Να τα λέμε και αυτά. Ένα σούτριο από τον εδώ άστοχο. Πάλι ο Παπαβασιλείου στη φάση. Και το παρισμένος Παπαβασιλείου σήμερα. Μιλκούδης για 3, άστοχος. Μινασίδης μαζεύει το μακρινό rebound. Θα προσπαθήσει να φύγει στο διασμό. Θα κάνει πόδι. Καλή άμυνα και τον Μιλκούδη. Τώρα οργανώνει το παιχνίδι για την ομάδα του. Γαλλίσε ένα μακρινό τρίποντο, άστοχο. Ψηλά ο Αλεξανδρίδης, γνωστός και ο Σπίγασος. Θα κάνει το coast to coast. Η μπάλα είναι για τη Φιωρεντίνα. Σε μια μακρινή πάσα ο Παπαβασιλείου θα στοχίσει αυτή τη φορά. Ο Μιλκούδης πάει να ματσάρει στην μπάλα. Κατοχή για τους Lockers παραμένει. Ο Σιδερίδης πήγε να κάνει το drive εκεί. Να το Σιδερίδης με την μπάλα. Ψάχνει στο low post. Παγίδα πήγε εκεί για τους Φιωρεντίνα, κατάφερε να φύγει, να ξεφύγει από την παγίδα ο Αλεξανδρίδης. Θα είσαι στο Φαρίσι 7-7. Μιλκούδης τώρα, θα γυρίσει ο Μιλκούδης. Βοφάω τι έβαλε ο Μιλκούδης εδώ. Σταμάτης Μιλκούδης. Για μια συμπληρωματική βολή. Θα ευκοκίσει, θα κάνει το 17.
Και οι Lockers τώρα με την μπάλα προσπαθούν να τρέξουν το παιχνίδι. Lockers, από ό,τι βλέπετε, πάνω στη γωνία, ένα σου τριών πόντων, άστοχο, επιθετικό ρυπάνω τον Κατσαρίδη. Από τον Γεωργίου το Σωτήρι ήταν το τρίποντο. Τρίποντο, τρίποντη βόμβα από τον Γιάννη τον Σιδερίδη. Το σκορ ξανά ισόπαλο 10-10 και κάτι μου λέει ότι θα έχουμε ένα πολύ ενδιαφέρον παιχνίδι. Η κατοχή είναι για τη Φιωρετσίνα. Τρίποντο το Βασίλειο από τη γωνία. Διεκδίκησε Κύπτος, Κατσαρίδης. Μπάλα μπροστά, Αλεξανδρίδης, να δούμε θα δει τη Βουιτσάη την είδε. Βασικά ο Αλεξανδρίδης είναι εδώ, έφτασε την μπάλα. Κλέβει ο Μινασίδης, τι γίνεται πάνω κάτω το παιχνίδι, πολύ ατέμπο. Σιδερίδης, το Μινασίδη. Ξανά Σιδερίδης, το ζυγίζει, σιτάρει, ευστοχή ο Σιδερίδης. 10-13 μπροστά οι Lockers. Το Γαλλής τώρα. Ο Παρήμος Βασίλης θα περάσει την μπάλα μέσα, θα κάνει ένα φλότερ, θα στοχίσει. Αφήνει την μπάλα να βγει, κατοχή ξανά για τους... για τη Φιωρετσίνα. Από το Γαλλί, Μιλκούδης, Ζάμος. Ζάμος ένα πεταχτάρι εκεί, δεν θα εστοχίσει. Ο Αλεξανδρίδης μαζεύει το αμυντικό rebound, θα κάνει πάλι post to post. Επιτυχικό foul του Αλεξανδρίδη, πολύ σωστά άπλωσε τον αγώνα του. Τώρα με την μπάλα Αλέξανδρος Γαλλής, screen the screener στην κορυφή για να βγει ο Μιλκούδης να στοχίσει. Η μπάλα τα χέρια των Lockers βγαίνει out. Ο Μιλκούδης το σκέφτεται, θα σουτάρει για 3, θα στοχίσει, επιτυχώρη πάνω από τον Τζάμο. Ξανά Μιλκούδης, θα στοχίσει ο Μιλκούδης. 12-13, μειώνει και ο Ρετσίνα στον πόντο. Δύο πολύ ανταγωνιστικές ομάδες. Γενικά οι ομάδες στο Summer είναι αρκετά ενισχυμένες όλες. Και στη Master και στην Development. Κατζαρίδης, θα σηκωθεί ο Κατζαρίδης. Επιθετικό ρυπάμ ψηλά. Από το νούμερο 21 τον Αλεξανδρίδη. Η μπάλα είναι ξανά για τους Lockers. Εκεί βουτιά κάνει εδώ. Βουτιά, μα τι βουτιά κάνει ο Φίλιππος ο Χαριτίδης. Μαζεύει Μιλκούδη στο επιθετικό αστοχή. Και τώρα ο Σωτήρης ο Γεωργίου με την μπάλα. Αλεξανδρίδης θα κερδίσει το φάουλ. Θα πετύχει το καλάθι. Για τον Αλεξανδρίδη. Και αφού κάναμε τα απαραίτητα ποσταρίσματα, θα ευτοχίσει ο Αλεξανδρίδης. Έχουμε αλλαγή. Θα βγει με το νούμερο 21 ο Αλεξανδρίδης ο Κώστας. Και θα μπει ο Γιώργος Τρεζάκης με το νούμερο 77 για τους Lockers. 12-16 μπροστά οι Lockers. Η Φιωρετσίνα η οποία κλείνεται πλήρης. Αρκετές σημαντικές απουσίες. Ο Μιλκούδης θα αυτοκίσει να δούμε την προσπάθεια. Απουσίες φυσικά και για τους Lockers. Σιδερίδης Γιάννης. Σιδερίδης βγάζει πάνω στον Τρεζάκη. Τρεζάκης ένας καλός σου τέρ τριών πόντων. Είχαμε ένα άλλο τρίπο τώρα από τις
Παίρνει την μπάλα Τρεζάκης από Τζάμο και προσπαθεί να δει ευθυνδιασμό. Τον αφήσαν τον Τερζάκη να σουτάρει. Δεν αφήνει τον Τερζάκη να σουτάρει. Τα τιμωρία αυτά ο Γιώργος Τερζάκης. Βάζει την ομάδα του μπροστά με 5. Μικούδης, Τζάμος. Ο Καρυπίδης για 3 άστοχος. Ο Σιδερίδης στο inbound. Συντριών πόντων. Άστοχο, πολλά τρίποτα για τους Lockers. Ο Παναγιωτόπουλος είναι το νούμερο 13 για τους Lockers. Ο Γαλλής προσπαθεί να ερεμήσει το παιχνίδι και θεωρώ ότι πολύ καλά κάνει για την ομάδα του. Τζάμος, Γαλλής, Πάουλ. Κερδίζει ο Γαλλής από τον Σωτήρη του Γεωργίου, ο οποίος σηκώνει και το παραδέχεται. Βγάζει έξω στον Παπαβασιλείο, ο οποίος αστοχεί. Επιθετικό από τον Μιλκούδη, ο οποίος αστοχεί και αυτός με τη σειρά του. Είναι Ασίδης. Πολύ γρήγορο παιχνίδι από τους Lockers, οι οποίοι κάνουν δυνατά. Πολύ σωστά, ο Σωτήρης ο Παπάς ήταν. Ωραία πάσα. Και φάουλ κερδισμένο από τον Παπαβασιλείο, όπως εξηγήσει δυναμικά το παιχνίδι, λίγο εξηγήσει το ιδιαίτερα. Έτσι εκεί 15-19 το σκορ. Ένα φάουλ που γίνεται χαμηλά. Σαμά Παπάς. Βγάζει τον Τερζάκη. Ωραία πάσα με ο Λούκου Τερζάκη. Αστοχή εξεπαθής ο Γιώργος Γιαννάκης. Βγάλεις. Πάει στα συγγωνία. Ο Ελευθεριάδης είναι με την μπάλα, θα πάει μέχρι μέσα ο Ελευθεριάδης, θα κερδίσει το φάουλ. Και δικαιώμα για δύο βολές. Αστοχή στην πρώτη. Αστοχή και στη δεύτερη, επιθετικό rebound όμως από τον Παπαβασιλείου που είναι παντού σήμερα. Μιλκούδης. Κάνει ο Μιλκούδης την μπάλα, Μινασίδης έπαιξε εδώ καλή άμυνα. Ο Τερζάκης με την μπάλα βρίσκει στη γωνία. Πάει να κόψει ο Μινασίδης στο κέντρο της άμυνας. Μπάλα δεν πάει ποτέ σε αυτόν τον Τερζάκη, πάει την μπάλα στο low post. Άστοχη προσπάθεια από τον Γιώργο τον Γιαννάκη, ο Γαλλής τώρα. Ο
Βάζει στη γωνία, 2 δευτερόλεπτα, 1, από Βασιλού για 3, στη λήξη. Έχουμε τέλος πρώτης περίοδου, 16-19 το σκορ, μπροστά οι Lockers, επιστρέφουμε σε λίγο. Πας το κλέψιμο, όχι, δεν είναι ακριβώς το πας. Λοιπόν, κάνουμε και την πλάκα εδώ με τους παίκτες. Ένας τριοπόντων που έχουμε εδώ. Σας είπα το παιχνίδι, προμηνείται ντέρμπι, τις ξέρω και οι δύο ομάδες καλά. Αν παίξουν στο maximum. Έχουμε ένα κλέψιμο, όχι, Τερζάκης. 10 δευτερόλεπτα για την επίθεση, θα σουτάρει ο Τερζάκης για 3. Θα εστοχίσει ο Γιώργος ο Τερζάκης ξανά. Δεν είναι ο Τερζάκης για να τον αφήνετε ελεύθερο. Sorry Γιώργο Τερζάκη, θα τα ακούσει και η μελλοντική αντίπαλη αυτό, που δεν σε ξέρουν. Αλλά να κάνουμε το σχολιασμό μας. Εδώ στο rebound ο ίδιος. Δεν σουτάρει, πασάρει. 19-22 το σκορ και ο Ρετσίνας στην επίθεση με τον Μιλκούδη που τα κάνει όλα για αυτός. Η μπάλα είναι για τη ο Ρετσίνας ξανά. Ένα σκριν έχουμε. Ο Βασίλου Γαλής θα πάρει το σκριν, ο Γαλής θα την μπουμπονίσει. Αυτό κάνει ο Γαλής και το κάνει πολλές φορές πετυχημένα. 22 όλα. Σου τριών πόντων. Άστοχο. Από τον Σωτήρη τον Παπά. Ο Γαλής τώρα με την μπάλα. Βρίσκει τον Παπαβασιλείου. Έχουμε ένα μπλοκ εκεί, ωραίο. Έβγαλε καλή άμυνα τον Lockers. Παπάς. Έχουμε ένα φάουλ από τον Παπαβασιλείου. Στο καμιά να σταματήσει την επίθεση. Τερζάκης στο out. Παναγιωτόπουλο, ξανά Τερζάκης, θα πάρει στο Παναγιωτόπουλο. Θα σουτάρει για 3, η μπάλα που πάει στο Γαλλί, βγαίνει out. 14 λεπτά δευτερόλεπτα για τον Γαλλί. Θα βγει ο Γαλλί. Θα βγει ο Σωτήρης Παπάς, θα πάει μέχρι μέσα, εντυπωσιακά θα σηκωθεί, θα στοχίσει. Εντυπωσιακά θα πάρει το rebound και από την Φιωρεντίνα. Από τον Αλέξανδρο τον Χαριτίδη. Ο οποίος θα δώσει το screen στον Ελευθεριάδη. Ο οποίος πάει να περάσει την μπάλα μέσα σκαστή. Παπάς. Απέναντι δίνει την μπάλα ο Παπάς. Ένα σου τριών πόντων. Πολλά τρίποντα οι Lockers. Ματήρης ήταν αυτός, αν δεν απατώμε. 20-25, Μιλκούδης για 3, προσπαθεί να απαντήσει. Η μπάλα είναι out. Νέα κατοχή για τους Lockers, οι οποίοι προηγούνται με 3 πόντους, 22-25 και προσπαθούν να παίξουν γρήγορο παιχνίδι. Το Χάρης Παναγιωτόπουλος. Ματήρης για 3, Μιλκούδης. Και θα κάνει αυτό που κάνει συνέχεια ο Μιλκούδης. Δεν το κατάφερε, γύρισε άμυνα. Το post, το post, το νοούσα. 2-1 τώρα οι Lockers. Τερζάκης, ωραία πάσα. Το ωραίο καλάθι από τον Παπά. 22-27. Μιλκούδης σταμάτησε με την μπάλα. Απουσίες για τη Φιωρεντίνα. Απουσιάζει στάση κάτι χιλιάδης. Ο Τετράδης, ο Πιδαράκης. Έχουμε ένα φάουλ τώρα κλεισμένο. Ο
επιλογές για τους Lockers. Δύο βολές για τον Μυρκούρη, θα στοχίσει στην πρώτη, 23-27. Αστοχή ο Μικούρης, η δεύτερη Αλεξανδρίδης τώρα. Όχι Αλεξανδρίδης, συγγνώμη, Σουματίδης. Εδώ είναι ο Αλεξανδρίδης. Ένα φάουλ που κερδίζει. Για τη Φιωρεσίνα ο Βασιλείου θα βγει, ο Χαρητήρης θα μπει. Μέσα πρώτη βολή από τον Εξαδρίτη. Άστο και η δεύτερη, το παιδικό rebound όμως για τους Lockers, το κέρδισε ο Χάρης ο Παναγιωτόπουλος. Ένα κλέψιμο εδώ. Μπάλα στο Μιλκούδη, ο οποίος θα πάει μέχρι μέσα, θα κερδίσει και το φαουλ. Το χάσα, δεν το δείξα. Και δύο βολές. Ο Αλέξανδρος Χαρητήρης μέχρι με χωρίς, συγγνώμη. Για το Χαρητήρη, 24-27, μόλις 4. Και 25-27. Λόκερς μπροστά τώρα. Πίσω και σουτ για τον Παναγιωτόπουλο και τον Χάριο. Ο Τζάμος είναι εδώ, προσπαθεί να περάσει μια πάσα, παρεμβάλλει το χέρι των Lockers. Κατοχήνει ξανά για την Φιωρεσίνα. Μια λάθος πάσα από τον Μιλκούδη, θα κλέψει ο Σουματίδης. Πάσα απέναντι. Αλεξανδρίδης βγάζει στη γωνία. Έχουμε συντριόποδο από το Σουματίδη, άστοχο. Ο Τζάμος τώρα πάει να φύγει μπροστά. Πολύ ωραία βλέπει τον Μιλκούδη, ο οποίος κερδίζει το φάουλ. Θα στοχίσει πρώτη Μιλκούδης. Θα στοχίσει δεύτερη, 25-28. 26, συγγνώμη, 25 πριν. Στους δύο διαφορά, 5 και 10 για το τέλος δεύτερης περιόδου. Για να δούμε τι μας συμβουλάσει ο Φιδερίς τώρα με την μπάλα. Σουματίδης για τρεις. Αστοχή. Πάσα ωραία στο Σουματίδη. Μετά το επιθετικό rebound που πήρε ο... ο Κώστας Αλεξανδρίδης. Η μπάλα είναι για τους Lockers, αλλαγή θα περάσει ο Κατζαρίδης. Στη θέση του Παναγιωτόπουλου του Θεοχάρη.
26-30 το σκορ. Πάσα στο λοπό του Κατζαρίδη, πάει double team, Τσουματίδης για 3. Την μπάλα δεν του κάνει το χαρτίρι. Ακόμα ένα rebound για τον Νίκο Τζάμο. Πάσα στο high post. Στην 2 πόντο με ταπλό. Αφιτείο Φίβος ο Καρυπίδης. Πολύ εντυπωσιακή προσπάθεια για τους Lockers. Time out ήταν η Κερετσίνα. 26-32 το σκορ, επιστρέφουμε σε λίγο. Επιστρέφουμε μετά το time που τάζει επικολογημένα η Κερετσίνα. 26-32, είδε διαφορά να ανεβαίνει στις 6. Πήραν time out, να δούμε. Δώσανε και θα αλλάξει το παιχνίδι τους ή απλά να το πήραν έτσι για να κόψουν το ρυθμό των Lockers. Μιλκούδης πάνω στο Γαλλί, ο οποίος συγκρατεί και θα σουτάει, δεν σουτάει ο Γαλλί τελικά. Έχουμε ένα σουτ δύο πόντων, ο Κατσαρίδης πηγά, ο Χαϊκλής το έφυγε. Ο Κατσαρίδης θα γυρίσει με ταπλό. Δεν ξέρω αν ο γρήγορος ρυθμός βολεύει τη Φιωρεντίνα σήμερα. Γενικά είναι μια ομάδα που αρέσει σε αυτό. Της αρέσει το γρήγορο παιχνίδι. Ο Γαλλής αστοχεί σε τριών πόντων. Δεν ξέρω αν σήμερα όμως ταιριάζει ο γρήγορος ρυθμός απέναντι σε μια ομάδα των Lockers, οι οποίοι είναι δεκάδα. Είναι σχετικά γρήγορη ομάδα. Πάσα στη γωνία στον Κατζαρίδη. Ξαναπιστρέφει μπάλα απέναντι στη Γουίτσα 45. Ωραία κυκλοφορία της μπάλας. Έχουμε ένα μπλοκ και έχουμε τέλος στον χρόνο επίδεσης. Πολύ καλή άμυνα η Βαλτιορετσίνα σε αυτή τη φάση που είμαστε. 3 λεπτά για το ημίχρονο. Ο Μιλκούδης θα πάρει την μπάλα, αφήσει την παίκτη και στο καλάθι από τον Γιώργο το Χαϊτλή, τον coach της ομάδας, το πιο πετυχημένο coach στην ιστορία του μπασκετάκη, έχω να πω, έτσι χαριτολογώντας, θα λέγαμε πρέπει να πούλησε το μεταξύ, ο οποίος την πρώτη θητεία στον πάγκο της ομάδας έχει κατακτήσει ένα κερδισμένο φάουλ από τον Μιλκούδη, έχει κατακτήσει το πρωτάθλημα, 1-1 έχει 100% επιτυχία. Τρίπολα το Γαλλί, άστοχο. Εδώ, έλα, 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 Γιώργο. Πες ένα για, εδώ, Γιώργος Διαμούρτης, Ορλάντο Τράτζικ. Και χάσανε τριποντέλα, χάσανε τριποντέλα. Έτσι, λίγο τα παιδιά της κουρατζούλα τα αγαπάμε λίγο περισσότερα. Εσείς, εμείς οφείλουμε να είμαστε με... είμαστε με λίγο φίλοι στα Instagram. Α, εντάξει, εντάξει, σας ασφαλίζω. Άντε, καλή συνέχεια, Γιώργο. Έχουμε ένα φάουλ. Ένα φάουλ τώρα. Κερδισμένο 31-33 το σκορ. Παραμένει 31-33 το σκορ.
ο Μιλκούδης αστοχή, ποιος είναι στην κατοχή. Για να δούμε τώρα τον εμβιασμό. Δεν βγήκε ο εμβιασμός, γύρισε πολύ καλά. Η Γιορτσίνα γύρισε καλά. Είναι ασύλλητη στη γωνία. Εξελίξω, ρε. Φάουλ. Ως μη γεννόμενη φάση. Καζαρίδης θα γυρίσει, θα κερδίσει το φάουλ από το τάμο. Σηκώνει το χέρι. Για τον Γιάννη Κατσαρίδη. Εύστοχη πρώτη. Εύστοχη δεύτερη. Ο κύριος Τρακοσάρης είναι εδώ, ήρθε να δει το παιχνίδι. Να κάνει σκάουτινγκ τους αντιπάλους του. Τριάντα 35, θα ετήσει στο τρίποντο. Κόουτ σήμερα πήρε τη σκητάλη τον Βασιλείο, ο οποίος έκανε εξαιρετικό προδεκάλεπτο και 34-35. Σωτήρης Παπάς, εξαιρετικός παίκτης καθώς τον μάτιαξα. Ταϊπλής. Μια πάσα, μια προσπάθεια εδώ η οποία δεν απέδωσε. Στο σύν 1 είναι οι Lockers, 34-35 που πήρετε εδώ. Αναμένοντας την μπάλα. Σε αυτό το summer πόσα derby έχουμε δει. Παραστάσεις έχουμε δει, παιχνίδια να κρίνονται στο καλάθι έχουμε δει. Όλες οι ομάδες δυνατές, ακόμα και αυτές που καμιά φορά δεν θεωρούμε τόσο δυνατές, βάσει roster. Πάντα αποδίδουν, παίζουν πολύ ωραίο μπάσκετ. Εξάλλου είναι ομάδες του μπασκετάκι. Ένα βήμα πίσω και ένα σουτ τριοπόδων. Ο Κατσαρίδης μαζεύει το επιθετικό. Μπάλα στο γαλί. Μπροστά η Φιωρετσίνα, 10 δευτερόλεπτα πριν το τέλος του ημιχρόνου. Για πρώτη φορά στο παιχνίδι, 7. Για να δούμε. Προσπάθεια 4. 3. Πάτησε γραμμή ο παίκτης των Lockers. 2,1 για την λήξη του ημιχρόνου. Και έχουμε time out καλή Φιωρετσίνα, η οποία έχει επίδεση. Δεν επιστρέφουμε σε λίγο. Λοιπόν, 2,1 δευτερόλεπτα για την επίδεση Παπαβασιλείου. Γωνία, Τζάμος την πετάει. Τέλος 36 Φιωρετσίνα, 35 Lockers. Έχουμε ημίχρονο, θα τα πούμε στο δεύτερο. Επιστρέψαμε για το δεύτερο ημίχρονο. Περζάκης με την μπάλα. Έχουμε ένα σουτ. 36-38, ένα τρίποντο ήταν. Ο Μιλκούδης αστοχή, έχουν ένα φάουλ. Τερζάκης θα βάλει μπάλα. Αλεξανδρίδης. Τώρα εκεί είναι ο Σιδερίδης, ο Γιάννης για τους Lockers. Σε μπάλα, σε τριών πόντο. Παναγιωτόπουλο, Γαλίστα με την μπάλα. Γαλίστα. Thank you.
Τόκερ μπροστά. Ο Σιδερίδης, ο Γιάννης είναι την μπάλα. Αλεξανδρίδης θα προσπάρει, πάει να του κλέψει την μπάλα. Σουματίδης προσπαθεί να κλέψει ο Γαλής. Ένα σούτριο πόντο μακρινό, επιθετικό rebound για τους Blockers. Άστοχο, follow και καλάθι. 36-40. Γαλής με την μπάλα. Ένα μακρινό τρίποντο από το Γαλή. 39-40. Αλεξανδρίδης γελάει εδώ στην κάμερα. Μπροστά περνώντας. Έχουμε ένα φάουλ εδώ. Για τη Φιωρεντίνα. Όπεν θα παίξουν, θα ανοίξουν όλοι όπως φωνάζουμε για να παίξουν οι Κούδης. Μα δεν θα παίξει μόνος του, θα παίξει με πι. Τώρα θα παίξει μόνος του. Κερδίζει το φαουλ. Ο οποίος προσπαθεί να πάει μέχρι μέσα, αυτή συγκυρνάμε να δίνουν στον Τερζάκη. Τερζάκη, πάσα, ένα άφοπο πίσω από τον Σιδερίδη. Μπροστά η Φιωρεντίνα, μια άλλη προσπάθεια. Και το παιχνίδι πάει πάνω κάτω. Και όποιος αντέξει μια νόλου πάσα από τον Τερζάκη στον Αλεξανδρίδη. Τα σκοράρει 39-42. Καλής. Πάσα στο Μικούδη. Αυτό στη γωνία. Πολύ σωστό στήριγμα. Πατήσει τον Βασιλείο. Αλλαγές για τους Blockers. Αλλαγή. Θα βγει ο Αλεξανδρίδης. Θα βγει ο Αλεξανδρίδης, θα βγει ο Παναγιωτόπουλος και θα βγει ο Γεωργίος Σωτήρης. Τερζάκης. Αλεξανδρίδης, αστοχή. Παίρνει επιθετικό. Έστω εκεί με δεύτερη προσπάθεια. Μιλκούδης, δεν προλαβαίνει να γυρίσει άμυνα των Blockers. 41-44. Να δει η προσπάθεια από τον παπά τον Σωτήρη. Θα τρέξει ο Μιλκούδης ξανά. Και καλάθι από τον Μπάμπη τον Παπασιλείου. Τρίποντα από Αλεξανδρίδη. Άστοχο, άτυχος Αλεξανδρίδης. Γαλής προσπαθεί να κλέψει ο Αλεξανδρίδης. Θα βγει ξανά για την Φιωρεντίνα, η οποία χάνει με ένα πόντο. Μπροστά με ένα πόντο οι Blockers. Ο Μιλκούδης πάει να φτιάξει την καρέκλα. Έχει προϊστορία με τις καρέκλες. Μια καρέκλα που έπεσε έξω το γήπεδο. Γαλής. Μετά από το σιβά με την καρέκλα τη σέβεται λίγο παραπάνω. Γαλής. Άστα στη weak side, το Βασιλείου για τρεις. Άστοχος, goal foul. Το rebound από τον Τζάμο τον Νίκο, ο οποίος θα σκοράρει. Θα πάρει και το foul, τσιπλώνει μια βολή. Time out, ζητάνε οι Blockers. Δικαιολογημένα,
Το σκορ είναι 45-44, μπροστά με ένα κερτσί, να επιστρέψουμε σε λίγο. Επιστρέψαμε εδώ το μάτι για την συνδρομαντική βολή του Τζάμου, ο οποίος θα ευστοχίσει 46-44. Το σύνδιο του Ρετίνα. Αλεξανδρίδη θα κόψει. Θα ευστοχίσει 46, όλα πολύ γρήγορα παιχνίδι. Τζάμος, Παλής. Μέσα ο Γαλής, αφήσει την μπάλα. Ιστορικά, δίνει τον Γεωργίου Σωτήρης. Δίνει τον Σιδερίδη τον Γιάννη. Αυτός ο Αλεξανδρίδη. Στου τριών πόντων άστοχο. Από τον Γεωργίου, μαζεύει ο Γαλής. Βλέπει ο Τερζάκης. Αλεξανδρίδης. Πάει στοχής Αλεξανδρίδης, θα πάει μέχρι μέσα. Μιλκούδης. Βλέπει ο Τερζάκης στην τρίπλα εκεί, πάρα πολύ ωραία. Θα σταματήσει για τρίπο ο Τερζάκης στον διασμό, θα στοχίσει. Γαλής. Παπαβασιλείου. Βγάζει στον Τζάμ, ο οποίος θα στοχεί, Αλεξανδρίδης. Μπροστά. Ο κύριος Στρατίκης εδώ, ο Κώστας. Από τους Τόιμεν. Καλησπέρα σας. Δεν πάγει κύριε Κώσταμα. Συνέχεια στο παιχνίδι. Με το Βασίλη τον Ελευθεριάδη να οργανώνει για την Σκορεσίνα. Ένα σουτ, δύο πόντων. Ένα φάουλ. Κερδίζει ο Αλεξανδρίδης. Τέταρτο ομαδικό, μπάλα είναι out. 46-48 μπροστά οι Lockers. Το παιχνίδι είναι εξαιρετικό που βλέπουμε. Οι δύο ομάδες παίζουν τρομερό μπάσκετ. Πάσα έξω. Τερζάκης. Ένα φάουλ χαμηλά. Για τους Lockers, ο Μινασίδης θα μπει στο παιχνίδι στη θέση του Σωτήρη του Παπά. Τερζάκης. Θα γυρίσει Αλεξανδρίδη σε ένα παλικαρίσιο καλάθι. Πιέζουν οι Lockers στην πρώτη πάσα, 49-50. Lockers μπροστά. Πραγματικό ντερμπί. Το είπαμε στην αρχή του αγώνα. Καλείς ένα μακρινό τρίποντο, αστοχή. Μινασίδη στο rebound. Περζάκης θα πάρει την μπάλα. Θα κερδίσει το φάουλ, θα βάλει και το καλάθι. Για ασίστ, τελειώνεται στο σωτήρι του Γεωργίου.
θα μπει ο Μικούρης, Γεργιώρης είναι 49-52, συν 3 οι Lockers. Άστο και πολύ, ο Τζάμος φυλά, ακόμα να ριμπάνει ο Τζάμο. Τα κυνηγάει ο Τζάμος. Μικούρης. Θα πάει μέχρι μέσα ο Μικούρης, θα ευστοχίσει. 51-52. Ετοιμάζεται ο Γιώργος Γιαννάκης για τους Lockers από ό,τι βλέπω. Αλεξανδρίδης θα πάει μέχρι μέσα, θα στοχίσει. Μινασίδης. Μινασίδης και λοιπά με τα πόδια, λέω, ρε. Θα μπει μέσα στη θέση του Αλεξανδρίδη τώρα ο Γιώργος Γιαννάκης. 51-52 μπροστά οι Lockers. Ζάμος προσπαθεί να βγάλει μια πάσα μέσα στο γραφιστό. Μινασίδης, ο Μελικούδης σταματάει τον διαδίκτυο Lockers. Έχουν το άλλο εδώ, Τερζάκης. Ωραίες πάσες βγάζει ο Τερζάκης, τον αφτιάξαμε εδώ. Τζάμος κλέβει, βγάζει την μπάλα έξω. Τζάμος ξανά στο λοπός. Πάσε στην κορυφή, πάω Βασιλού για τρεις, αυτοκή. Τερζάκης τελικός αποδέκτης, βρίσκει το Μινασίδη. Γρήγορο παιχνίδι. Μινασίδης θα πάει μέχρι μέσα να στοχίσει. Έχουμε ένα ωραίο μπλοκ εντυπωσιακό εδώ. Α, τα πόδια. Να ήταν. Κατοχή 14 ευρώτα για τους Lockers. Βγάζει την μπάλα μόνος του Γιαννάκης. Εκεί στο πώς τι πάει πάρα στα πόδια. Βγαίνει out Μιλκούδης. Δεν είναι αυτό ευρώτα. Λιγότερο από λεπτό Μιλκούδης θα πάει μέχρι μέσα. Θα φτωχίσει. Με το πόδι ο Μινασίδης παίρνει κατοχή. Κατοχή ξανά για τους Γερικοριτσίνα. Ελευθεριάλης Βασίλης τώρα με την μπάλα. Θα πάει μέχρι μέσα ο Ελευθεριάλης, θα στοχίσει. Μακρινό rebound από τον Τσουματίδη, ο οποίος ελεύθερος. Το αφήσαν τρίποντο, θα ευτοχίσει ο Τσουματίδης. Στο συν 4 οι Lockers. Οι Lockers είναι μια ομάδα που επιχειρεί πολλά τρίποντα. Μιλκούδης μέχρι μέσα, πολύ ψηλά. Δεν κόβεται και ο Μιλκούδης. 53-55, 19 δευτερόλεπτα όλα για τους Lockers. Τερζάκης με την μπάλα, συμπληρωμένο ομαδικά για τις δύο ομάδες, θα το πούμε. 7 δευτερόλεπτα. Θα γυρίσει, θα ευτοχίσει ο Γιαννάκης. 1 δευτερόλεπτο, 0. Έχει τελειώσει ο χρόνος. Και ο Ρετσίνα 53, Lockers 57. Επιστρέφουμε για τελευταία περίοδο. Επιστρέψαμε για την τέταρτη και τελευταία περίοδο. Ο Χρήστος ο Μπουμπόνας είναι στο out. Και ένα διάλογο με τον Αλεξανδρίδη. Καλαρό. Ο Βασιλείου βρίσκει τον Μιλκούδη. 7 δευτερόλεπτα για τον Λίξη. Για τη Λίξη επίθεση. Μιλκούδη σε αυτοχή. Επιθετικό rebound. Προσμάζεψε.
παιδί. Δεν βλέπω τι βλέπω. Έχουμε ένα στόπ εδώ. Ταϊπλής. Ζάμος. Ταϊπλής. Μιλκούδης. Ένα γύρο στερό. Το Μιλκούδη αστοχή εξ επαφής. Με δεύτερη προσπάθεια θα ευστοχήσει. 55-57. Κατζαρίδης, Τσουματίδης, πάς απέναντι. Τρίο από τον Αλεξανδρίδη, άστοχο, θα πάρει το πιστικό όμως. Τερζάκης θα σηκωθεί, θα ευστοχήσει. 55-59. Ζητάει σκριν από τον Μπουμπόνα. Θα το πάρει Ζάμος μέχρι μέσα. Πολύ ωραία προσπάθεια με το αριστερό. 57-59. Τερζάκη στη Ιρακία τρίτα. Θα σταματήσει το Άργια 3. Ζάμος ακόμα ένα rebound. Μπουμπόνας. Θα γυρίσει, βρίσκει τον Τζάμο. Ένα φάουλ και ρυθμό του Τζάμο. Μπαλάω και τη Φιωρεντίνα, η οποία κάνει με δύο πόντους. Στου δύο πόντων έστωχο από τον Τζάμο. 59 όλα. Από το πρώτο δευτερόλεπτο είπαμε ότι θα είναι τέρμι το παιχνίδι. Ξέρουμε τις δύο ομάδες. Αλεξανδρίδης. Θα πάει μέχρι μέσα, θα ευστοχήσει με το δεξί. Ζάμος εκεί στα βροτές. Βράζει έξω. Βαϊπλής. Τερζάκης. Ναι. Στου δύο πόντων έστωχο. Από τον Τσιματίδη τον Γιάννη. Μιλκούδης θα βγάλει έξω. Ξανά Μιλκούδης. Πάσα μέσα στο γραμμιστό. Στο Χαϊτρίο που θα εκτεθήσει. Κινήθηκε η άμυνα εκεί των Lockers. Αβράνης 61-63. Θα σηκωθεί ο Τσιματίδης για δύο, θα στοχίσει. Ψηλά ο Μπουμπόνας, Μιλκούδης. Καϊτλής, Τζάμος. Κερδισμένο φάλο από τον Τζάμο. Μπάλα.
φάουλ κερδισμένο. Δεύτερη ψηλά ο Μιλκούδης, θα βγάλει την μπάλα έτσι. Πήγε να κλέψει εκείνη την Ασίδης, πολύ εντυπωσιακά. Ένα σου διοπόδων άστοχο, ποιος είναι Ασίδης με την μπάλα. Το παιχνίδι έχει 63 όλα. Αλεξανδρίδης, Κατζαρίδης θα κόψει από την weak side. Τι έβαλε εδώ ο Κατζαρίδης, ο οποίος έπεσε λίγο άτσαλα. Να δούμε λίγο την κατάστασή του για να επιστρέψουμε. Επιστρέψαμε μετά το στραβοπάτημα του Γιάννου Κατζαρίδη, ο οποίος κάθεται στον πάγκο. Ελπίζουμε και ευχόμαστε να μην είναι κάτι σοβαρό με το γόνατό του, καθώς πάτησε στραβά, καθώς προσγειώθηκε. Ο Βασιλείος στη γωνία για 3, άστοχος, Τερζάκης ψηλά. Θέλουμε την αγάπη μας στον Γιάννου Κατζαρίδη, ο οποίος αγωνίστηκε στην σημερινή περσιόν του Μπασκετάκη. Εδώ ο Αλεξανδρίδης. Αστοκίνη, ένα σύντρο θετικό, ένα σύντριο πόντων. Άστοχο και ο Γιαννάκης με την μπάλα, δίνει στον Αλεξανδρίδη. Να πω για τον Κατζαρίδη, όση ώρα βλέπουμε τη φάση εδώ. Τερζάκης τώρα, θα σουτάρει, θα αστοκίσει. Ζάμος, ότι αγωνίστηκε στην σημερινή περσιόν του Μπασκετάκη Σαλόνικα. Με τους Monsters, με τον Νίκο Στράτζαλη και την παρέα του, κάτω μια εξαιρετική πορεία. Τερμάτισαν πρώτοι στο πιο δύσκολο όμιλο. Ωραία κυκλοφορία της μπάλας. Πάω Βασιλείου για 3 αντιγωνία. Στοχή Κινασίδης, Τερζάκης. Αλεξανδρίδης, 63-67. Μιλκούδης. Έδειχνε ο Γιάννης να πονάει πολύ. Ας ελπίσουμε να μην είναι κάτι σοβαρό. Μπουμπόνας. Ας στην κορυφή Χαϊτλής για 3. Θα εστοχίσει ο Χαϊτλής. Στον πόντο ξανά το παιχνίδι. 66-67. Αλεξανδρίδης θα πάει μέχρι μέσα. Θα εστοχίσει. Τελικός αποδέκτης κανείς. Έχουμε τζάμπολ. Κατοχή για τους Λόκερς. Καθώς οι παίκτες σκουπίζουν το γήπεδο. Δεν τον αφήνει στο Τερζάκη μόνο του. Δεν τιμωρεί αυτή τη φορά την
και ο Ρετζίνα Μινασίρης Σερζάκης, πάσα μέσα και έστω ο καλάθι από τον Γιαννάκη τον Γιώργο. Λιγκούδης, Λιγκούδης θα σταματήσει. Θα κερδίσει το φαουλ. Στο 72 Βράδης με την μπάλα. Θα δώσει μια πάσα ο Βράδης. Η μπάλα θα πάει out. Κατοχή ξανά για τους Lockers. Τερζάκης πάσα απέναντι. Ξανά Τερζάκης. Προσφύγεται πάσα προλογός. Και ένα κερδισμένο φάουλ από το Γαλλί που σηκώνει χέρι. Στο Ρωσό Αλεξανδρίδη στην πρώτη προσπάθεια, στην πρώτη βολή μάλλον. Έφυγε και η δεύτερη. Λιγκούδης θα φτωχίσει. Μινασίδης σιγά δίνει στο Τερζάκη. Ο Τερζάκης θα προσπαθήσει να βγάλει μια πάσα. 1.46 για το τέλος της 68.74. Σωτήρης ο Παπάσης με την μπάλα. Πάσα στο Τερζάκη, ο οποίος κόβει κάτω το καλάθι.
Τσίνα ή αλλαγή. Αλλαγή. Time out, συγγνώμη. 60-76, 8 η διαφορά, 1-36 για τώρα, επιστρέφουμε σε λίγο. Από μπροστά επειδή έχουν να παίξουν και ο Ρετσίνα και πολύ καλά κάνουν, 14 δευτερόλεπτα. Να δούμε τι σχεδίασαν. Περιάδη, καλή. Θα βγάλει την πάσα στη Βουίκ, ένα τρίποντο άσοδο, το Τερουσάκη. Αλεξανδρίδης, Τερουσάκης, μπροστά η μπάλα. Τερουσάκης, Μινασίδης, Αλεξανδρίδης, 6 δευτερόλεπτα. Τερουσάκης, Μινασίδης, κλέψιμο. Έχουμε τέλος χρόνο επίδεσης. Πάραμε για τη Φιωρετσίνα. Πολύ σωστά. Τελείτε 8 δευτερόλεπτα. Του τριόμπο τον εύστοχο. Και τρέχουν να πιέσουν. 71-76. Μια πάσα η οποία τελικά κλέβει η Φιωρετσίνα. Τι γίνεται εδώ πέρα. Ελευθεριάζεις και άλλο τρίποντο. Η μπάλα είναι για τους Lockers. 37 δευτερόλεπτα. Time out που ζήτησαν οι Lockers. Επιστρέφουμε σε λίγο. Εδώ ο κύριος Αλβανός από τους Στεφανιά Τύπεργους. Μόλις τελείωσε το παιχνίδι στο διπλανό γήπεδο. Οι Lockers τώρα. Έχουμε ένα στραγωπάτημα. Δεν χρειαζόμαστε άλλο στραγωπάτημα. Το πήγε το κινητό μου. Μελκούδης είναι. Θα επιστρέψουμε σε λίγο. Επιστρέφουμε στο Audi Locker. 5 δευτερόλεπτα κερδισμένα από την άμυνα που παίξαν η Φιωρετσίνα. Που έπαιξε η Φιωρετσίνα 71-76. Η Φιωρετσίνα τώρα τον πρώτο λόγο. 37,9 για τη λήξη. Για να δούμε. Ένα στεμπάκα στο πω. Πάω το γαλί. Ένα αρωματικό για την Φιωρετσίνα. Την μπάλα είναι out. Από το επόμενο 4-5 φάουλ. Από το επόμενο πολλές. Τερζάκης. Μινασίδης. Ένα φάουλ. 26,6 για το τέλος. Επιστρέψαμε εδώ το τάιμα που κάνει στην Φιωρετσίνα, 71-77. Προσπαθούμε
σκόρ είναι η ομάδα της Φιωρεντίνα. Ζάμος. Τρίο πόντο. Άστοχο. Μινασίδη στο rebound. Τερζάκης. Τερζάκης θα δώσει φάουλ στα 9 δευτερόλεπτα, στα 9.5. Δύο βολές για τον άσχημη πρώτη, για τον τρίτο παπά. 71-77, 9.5 δευτερόλεπτα για το τέλος. Θα δούμε όλα για το σκουμπάσκετ. 70-78, νομίζω ότι ήταν ευχαριστική πολύ κυριολεκτικά και μεταφορικά. Ένα κερδισμένο φάουλ, δύο βολές. Κάποιο μαντήριο για το τέλος για τον Λευτεριάδη. Βάστοκη στην πρώτη Λευτεριάδης. Το 71-78 παραμένει. Αστοχή στη δεύτερη σκόπιμα από ό,τι καταλάβαμε. Έχουμε ένα φάουλ και καλάθι από το Χαϊτλή. 73-78, 4,8 για το τέλος. Και αναμένουμε. Θεωρητικά θα πάει να στοχίσει ο Χαϊτλής. Την έβαλε ο Χαϊτλής πηγαίνοντας να στοχίσει. 74-78, πιέζει η Φιωρεντίνα, φάουλ. Πήγαμε στις βολές τώρα στα φάουλ. Πάμε απέναντι. Σουματίδης θα πάρει το πρώτο rebound. Θα πάει και το τρίποντο. 74-82, το παιχνίδι τελειώνει. Οι Lockers είναι νικητές. Επιστρέφουμε σε λίγο για τον αγώνα Τζακ Αλσαβίσπας.